παρέχοντας πολύπλευρη υποστήριξη σε άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο, η μη κερδοσκοπική εταιρεία Όασης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 2002 με πρωτοβουλία πρώην εξαρτημένων. Στόχοι της Όασης είναι μεταξύ άλλων η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εξάρτησης, η πλήρης αποχή από όλες τις ουσίες που προκαλούν εθισμό, η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και της κοινής γνώμης για θέματα εξαρτήσεων, ώστε να δουν το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Θεραπεύουμε λοιπόν ή βοηθούμε τους ανθρώπους να θεραπεύσουν εθισμό από αλκοόλ, εθισμό από ναρκωτικά πάσης φύσεως, τα λεγόμενα ελαφριά και καθόλου αθώα και φυσικά τα σκληρά ηρωίνη, κοκαίνη, αλκοολισμό, τζόγο και εθισμό στο διαδίκτυο, η τελευταία μάστιγα η οποία θα είναι δυστυχώς αυξανόμενη. Στο δικό μου το χώρο, στο δικό μας το χώρο της Όασης, τα πράγματα είναι το ίδιο και χειρότερα. Η ευμάρεια, η αυθονία και το χρήμα μέχρι τώρα προέτρεπαν, εν πάση περιπτώσει στήριζαν την αλαζονία και την επιπολαιότητα του Έλληνα να πίνει, να παίρνει ναρκωτικά, να τζογάρει. Τώρα η μιζέρια και η έλλειψη προοπτικής πάλι προς τα εκεί τον οδηγεί να καταφεύγει σαν λύση, σαν παρηγοριά. Και βλέπεις ανθρώπους με λιγότερα βέβαια λεφτά, με το τσίπουρο αγορασμένο από τον παραγωγό, ο αλκοολικός, ο τζογαδόρος με τα 10, 20, 30 ευρώ στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και ο ναρκωμανής, τα χάπια του ή φθηνότερα ναρκωτικά, αρκεί να γεμίζει το κεφάλι και την άδεια ψυχή του και να παρηγοριέται και να περνάνε οι ώρες και οι μέρες συνεχώς χειροτερεύοντας βέβαια, έτσι. Να τονίσουμε ότι ο εθισμός είναι μια κλιμακούμενη ασθένεια η οποία συνεχώς χειροτερεύει. Και γι' αυτό βάλαμε τη λέξη και γιατί πραγματικά η Όαση σημαίνει ζωή μέσα στην έρημο αυτών των παθών που πέφτει ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει, χωρίς να το έχει προγραμματίσει. Κανείς δεν ξεκινάει από εμάς να γίνει ναρκωμανής και αλκοολικός. Κανένας μας. Προκύπτει. Και αφού προέκυψε, αυτό που χρειάζεται είναι να βρούμε το θάρρος και την ταπεινότητα να πούμε νικηθήκαμε. Μας νίκησε το ποτό, μας νίκησαν τα ναρκωτικά. Δεν ξεκίνησα εγώ για να καταλήξω εκεί πέρα που κατέληξα και εγώ στα 32 μου, στα πεζοδρόμια, ένας αξιολείπητος άνθρωπος, ένα ερείπιο, το οποίο ντρεπόταν να με βλέπει ο κάθε γνωστός, όχι μόνο η οικογένειά μου, ο κάθε γνωστός και φίλος, να με βλέπει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να κυκλοφορώ σε ένα μαύρο χάλι. Έτσι πραγματικά θέλω αυτό το πράγμα να το τονίσω, ότι ήμουνα στα έσχατα, στα τελευταία, στα πατώματα και σήμερα 26 χρόνια μετά, έχω κατορθώσει να κάνω οικογένεια, τρία παιδιά, να είμαι λειτουργικός και δόξα τω Θεώ να μην είμαι ο τρελός που ήμουν και το ερείπιο, το ανθρώπινο ερείπιο που κυκλοφορούσα τότε, είτε με τα ναρκωτικά είτε με το αλκοόλ, προσπαθώντας ας πούμε πραγματικά να γεμίσω ένα κουφάρι που είχα καταντήσει. Ζήσαμε το πρόβλημα της εξάρτησης και η προσωπική εμπειρία μας βοηθά με βιωματικό τρόπο να μοιραστούμε με αυτούς που θέλουν να βρουν ένα καινούριο τρόπο ζωής, τονίζει ο κύριος Βουίτσης. Αφού εμείς περάσαμε τα ίδια και τα ξεπεράσαμε και είμαστε καθαροί, το πρώτο πράγμα που τους δίνουμε είναι η ελπίδα, ότι υπάρχει λύση. Και ταυτόχρονα τους βοηθάμε να παραδεχθούν, γιατί οι εθισμοί, ειδικά οι νόμιμοι εθισμοί, όπως είναι ο αλκοολισμός και ο τζόγος, έχουν μια τρομακτική άρνηση. Δεν παραδέχεται ο αλκοολικός ότι έχει πρόβλημα. Πάντα συγκρίνεται με κάτι χειρότερο και πάντα λέει «Καλά είμαι, δεν πίνω από το πρωί, το κόβω που το θέλω» κλπ. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα είναι κάποιος να παραδεχθεί ότι έχει χάσει τον έλεγχο σε κάτι. Είτε είναι η συμπεριφορά, όπως είναι ο τζόγος, ή το διαδίκτυο, είτε είναι κάποια ουσία, όπως είναι το χασίς, τα χάπια, η ηρωίνη, η κοκαίνη, και φυσικά το αλκοόλ που είναι το κορυφαίο ναρκωτικό. Αν δεν παραδεχθεί κάποιος ότι έχω πρόβλημα, έτσι απλά, δεν θα κάνει το επόμενο βήμα για να το αντιμετωπίσει. Όλοι μας κι εγώ έλεγα, δεν είμαι τόσο έγκυος, είμαι λίγο έγκυος. Επειδή πάντα σύγκρινα τη δικιά μου χρήση και τα δικά μου προβλήματα και συνέπειες με κάποιο άλλο που ήταν χειρότερα. Και έτσι πορευόμουν
για πάνω από 12 χρόνια, από το κακό στο χειρότερο, λέγοντας «δεν είμαι και έτσι» και έδειχνα κάτι χειρότερο. Και έτσι ένας Θεός ξέρει πώς γλίτωσα και ζωντανός και αρτιμελής. Γιατί και ατυχήματα είχα με το αυτοκίνητο και overdose είχα πάθει από χρήση ναρκωτικών και στα ψυχιατρία βγήκα 3-4 φορές. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ έτσι γεμάτη και πλούσια πορεία μέσα στον χώρο αυτόν που ξαναλέω να σας ξέρει πώς βγήκα από εκεί πέρα, γιατί όσο πιο πολύ κάποιος είναι μέσα σε αυτή την διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το τραγικό και το εξαιρετικά δύσκολο. Δεν καταλαβαίνει πού έχει φτάσει, τι κάνει, πόσο προκαλεί καταστροφή και στον εαυτό του και στους άλλους. Δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό και στην Όαση οι άνθρωποι που τα έχουμε περάσει αυτά, το πολύ σημαντικό πράγμα που πετυχαίνουμε είναι να τον βοηθήσουμε να παραδεχθεί ότι έχω πάει αλλού. Ότι ξεκίνησα, όπως όλοι μας, να πίνω και να παίρνω ναρκωτικά χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες, αλλά στη συνέχεια το πράγμα πήγε, οδηγήθηκε αλλού. Ανάλογα με την περίπτωση, εμείς δεν τα κάνουμε όλα, εγώ δεν τα κάνω όλα, είμαι σύμβουλος απεξάρτησης και είμαι κατάλληλος για να αξιολογήσω και να κινητοποιήσω κάποιον. Από εκεί και πέρα θα αποτανθεί σε κλινικές αποτοξίνωσης ή αν χρειάζεται σωματική αποτοξίνωση, προσέξτε. Το σώμα, ειδικά για τους βαριά αλκοολικούς, θέλει οπωσδήποτε να επιβλέπει γιατρός και νοσοκόμες την σωματική του αποτοξίνωση. Διαφορετικά κινδυνεύει και να πεθάνει. Ο αλκοολικός, ο ηρωνόμανης, όχι τόσο από τη στέρηση. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, άλλο η σωματική αποτοξίνωση που πρέπει να αποτανθεί στον ιατρικό χώρο και μετά για την απεξάρτησή του. Υπάρχουν ευτυχώς σήμερα και στην Ελλάδα θεραπευτικά κέντρα όπου μαθαίνει ένας άνθρωπος για ποιο λόγο μπήκε στον ψεύτικο κόσμο των ναρκωτικών ή του αλκοόλ ή του τζόγου και πώς θα βγει από αυτό. Άρα θέλει μια εκπαίδευση, θέλει μια ψυχοθεραπεία, θέλει μια αναδόμηση προσωπικότητας για να μπορέσει να συνεχίσει το υπόλοιπο της ζωής του καθαρός και λειτουργικός. Αρχές φθινοπόρου προγραμματίζεται και στην Άρτα μια ενημερωτική εκδήλωση προκειμένου να υπάρξει ανοιχτός διάλογος με την τοπική κοινωνία για το πρόβλημα των εξαρτήσεων. Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Το 91, πριν 26 χρόνια, πήγα στην Αγγλία σε ένα κέντρο. Εκεί γνώρισα μια μέθοδο, η οποία τώρα πια υπάρχει και στην Ελλάδα, βασίζεται στους αλκοολικούς ανώνυμους. Υπάρχει λοιπόν μια εμπειρία 85 χρόνων από εμάς τους ίδιους τους εξαρτημένους και από το περιβάλλον μας, την οικογένειά μας. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές όπου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο ίδιος εξαρτημένος και η οικογένειά του, αλλά και οι θεραπευτές και οι ψυχίατροι. Αυτό λοιπόν ήταν ένας από τους βασικούς στόχους και της ίδρυσης της ΟΑΣΙΣ, να μπορεί κάποιος να βρει και ζωντανά παραδείγματα όπως είμαι εγώ και πολλοί άλλοι μέσα στον χώρο της ΟΑΣΙΣ, αλλά και βιβλία, τα οποία του λένε αυτά που εγώ λέω τώρα σε εσάς στην κάμερα είναι καταγεγραμμένα εμπειρίες πάντα από το 1935. Αυτή την πολύτιμη εμπειρία αυτή θέλω να μεταδώσω και εδώ στην πόλη σας και στην περιοχή και όσους τηλεθέτες μας βλέπουν στην Άρτα, ότι υπάρχει μια εμπειρία, δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας και ελάτε σε επαφή με αυτόν τον χώρο που εμείς οι παθόντες έχουμε να σας μεταφέρουμε. Θα είστε σε κάποια εκδήλωση το Σεπτέμβριο εδώ, κύριε Δήμαρχε? Ναι, μαζί και με μια ομάδα, τον Σύλλογο Αρτινών Γυναικών, οι οποίες δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να βοηθήσουν γενικά τον κόσμο, μαζί με την από τον χώρο των δικηγόρων, από τη Νέα Αναγέννηση και πιστεύω ξανά με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αρτέων, που είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε μια ομιλία, η οποία κάποια στιγμή κάτι συνέβη και δεν έγινε. Όλοι αυτοί οι φορείς και η Μητρόπολη, ίσως που περιμένω να δω τον Μητροπολίτη σας, να κάνουμε μια ομιλία, μια εκδήλωση, για να μπορέσουμε να ενημερωθεί ο κόσμος ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος που μεταφέρω τώρα
στη συνέντευξή μας, για να μπορέσουν να λύσουν ένα τραγικό πρόβλημα, το οποίο αφού σε ξεφτυλίσει και σε διαλύσει στο τέλος, πραγματικά θα σε σκοτώσει.